Δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της με παιδί κατάκι του αμαία, αφού ξύπνησε το πρωί και είδε πως η έξοδος έχει μετατραπεί σε φρούριο. Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε στην περιοχή των Ζαροχλεϊκών και είναι αποτέλεσμα μιας αστικής διαφοράς για την οποία θα υπάρξει και συνέχεια. Ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο, γιατί αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη, η υπόθεση της γυναίκας που είδε μπροστά από την πόρτα και τα παράθυρά της να υψώνονται σιδερένια τείχη αποτελεί ήδη αντικείμενο συζήτηση στην περιοχή. Αιτία, η διεκδίκηση από την πλευρά γείτονα της κυριότητας του μικρού δρόμου που συνδέει την πόρτα της με κεντρικό οδικό άξονα. Κάνοντας χρήση ειδικών προβλέψεων, ο γείτονας έκλεισε στη γυναίκα τις πόρτες και κάθε διέξοδο προς το δρόμο. Αν και η ίδια θα κινηθεί νομικά επί της αστικής διάστασης του ζητήματος, η ουσία είναι πως έχει αποκλειστεί από τον έξω κόσμο. Όπως αναφέρει, για να βγει από το σπίτι της πρέπει να ανέβει από μια μικρή σκάλα στην ταράτσα της τουαλέτας, να περάσει στην ταράτσα του διπλανού σπιτιού και να βγει στο δρόμο από την πόρτα της γειτονικής οικίας. Και τα πράγματα για την ίδια δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρει σε γιατρό το παιδί της που έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν αυτό χρειαστεί, θα είναι αδύνατο να γίνει. Πώς θα ανεβάσω το παιδί μου που έχει σοβαρά προβλήματα στην ταράτσα και πώς θα καταφέρω να το βγάλω στο δρόμο για να διακομιστεί σε γιατρό ή σε νοσοκομείο, διερωτάται η ίδια. Για την υπόθεση αναφέρει πως σύντομα θα προχωρήσει σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Άσχετα από την ουσία της αστικής διαφοράς, για την οποία όπως όλα δείχνουν θα αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές και τα δικαστήρια, το γεγονός πως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του και μάλιστα όταν σε αυτό κατοικεί παιδί αμαία, είναι πρωτοφανές. Βγήκα έξω, φώναξα, ρε παιδιά, τι κάνετε, γιατί μου κλείνετε, το παιδί μου δεν το σκέφτεστε, δεν μας ενδιαφέρει, κυρία μου, εμείς έχουμε μια απόφαση ότι ο δρόμος είναι δικός μας. Μου δείχνουν δύο χαρτιά. Δεν καταλαβαίνω εγώ βέβαια τι γράφουν αυτά τα δύο χαρτιά. Εν πάση περιπτώσει όμως μου δείξανε τα δύο χαρτιά. Μπήκα μέσα στο σπίτι και άρχισα να επικοινωνώ με δικούς μου ανθρώπους να δω τι θα κάνω. Ωστόσο, βγαίνοντας γύρω στις 12.30 ώρα, κλείσανε και το κάτω μέρος του δρόμου. Οπότε εγώ δεν είχα καμία πρόσβαση από πουθενά. Και τώρα βγαίνω από την ταράτσα. Και άρχισα να βγαίνω από την ταράτσα της θείας, γι' αυτό και σας πήρα, παιδί μου, για να δω τι θα κάνω. Είναι ηθικό το θέμα. Το αστικό πρόβλημα θα το λύσω εγώ μαζί της τη Δευτέρα στη 1 η ώρα στα δικαστήρια. Mm-hmm. Γιατί κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Το ηθικό πρόβλημα, ποιος θα μου το λύσει. Έχετε ένα παιδί τετραπληγικό. Είναι τετραπληγικός ο Δημήτρης και ο Δημήτρης έχει σοκαριστεί με όλη αυτή την κατάσταση, γιατί τετραπληγικός είναι, αλλά είναι όπως εμείς. Μόνο οι τένοντες έχουν πρόβλημα. Το μυαλό του είναι. Και τα καταλαβαίνει όλα. Mm-hmm. Και δημιουργείται πρόβλημα. Δεν μπορεί να βγει όμως τώρα ο Δημήτρης από το σπίτι. Ο Δημήτρης πώς να βγει. Ο Δημήτρης έχει αγκύλωση. Το Δημήτρη τον έπαιρνα αγκαλιά, όρθιο. Mm-hmm. Έφερα το αυτοκίνητό μου εδώ, τον έβαζα μέσα και τον έβγαζα. Τώρα ποιο αυτοκίνητο να φέρω και πού να τον πάω. Αδύνατο να βγει από το σπίτι. Όχι, είναι αδύνατο.